να μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε αυτούς τους αριθμούς. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα μου επιτρέψετε να πάω στις οθόνες της εκπομπής για να δούμε καταρχήν τα χαρακτηριστικά, κύριε Βγότζα, αυτών των δεδομένων. Μιλάμε για την κινητή μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και τα δεδομένα από το 2013 μέχρι και το 2020. Να υποθέσω ότι μέσα στο 2020 είναι και η περίοδος της καραντίνας, δηλαδή ο κόσμος άρχισε να βιώνει αυτή τη νέα πραγματικότητα, σωστά? Σωστά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ασθενείς υπό παρακολούθηση στην κινητή μονάδα του Παγνή 2.653 και επισκέψεις συνολικά σε Χερσόνησο, Μύρες, Χάρακα, Αρκαλοχώρη, Καστέλη, Αρχάνες και Βιάνο 15.030. Είναι ένας σημαντικός αριθμός που μπορεί να δώσει κάποια ασφαλή συμπεράσματα χωρίς βεβαίως να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια. Πάμε στον επόμενο πίνακα για να δούμε πώς διαχωρίζονται τα ψυχικά νοσήματα με βάση αυτά τα αριθμητικά δεδομένα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πολίτες που ζήτησαν βοήθεια βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάθλιψη, την αγχώδη διαταραχή, τη σχιζοφρένεια και την ψύχωση, την διπολική διαταραχή, τις εξαρτήσεις, την διαταραχή προσωπικότητας, την νοητική υστέρηση, άδεια ιγνωμάτευση, άνοια οργανικό σύνδρομο και αϊπνία ή υπερυπνία. Βλέπετε και τα ποσοστά, όμως θα πάμε στον επόμενο πίνακα για να δούμε τις κύριες διαγνώσεις της κινητής μονάδας του Παγνή και βλέπουμε ότι σε επίπεδο Κρήτης υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που αφορά την κατάθλιψη. Δηλαδή η διάγνωση της κατάθλιψης αγγίζει το 42%. Έχουμε την αγχώδη διαταραχή με 15%, τη σχιζοφρένεια με 14%, τη διπολική διαταραχή με 5% και άλλη διάγνωση με 24%. Είδαμε τον προηγούμενο πίνακα που υπήρχαν τα επιμέρους αυτά στοιχεία. Πάμε στον επόμενο πίνακα, θα τα δούμε όλα μαζί για να τα αναλύσουμε μετά έτσι με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Κατάθλιψη, άγχος, διαμονή άνω των 65 ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι το 32,1% που πάσχει από κατάθλιψη είναι ένας συνάνθρωπός μας που ζει μόνος του. Και το 67,9% ζει μαζί με άλλους ανθρώπους, με τα μέλη της οικογένειάς του, στο ίδιο σπίτι. Η αγχώδης διαταραχή για τους πολίτες που είναι μοναχικοί είναι στο 22%, για αυτούς που ζουν μαζί με άλλους ανθρώπους είναι στο 78% και βεβαίως βλέπετε και τους απόλυτους αριθμούς αυτών των δεδομένων. Εδώ, κύριε Βγότζα, κύριε Λιονί και κυρία Γαλανοπούλου, νομίζω ότι καταρρύπτεται ένας μύθος που πολλοί από τους πολίτες που δεν είναι ειδικοί λένε «η μοναξιά σκοτώνει». Φαίνεται όμως ότι η μοναξιά λειτουργεί περισσότερο ευεργετικά από πολίτες που μπορεί να είναι μέλη μιας οικογένειας και βλέπουμε ένα ποσοστό 70%. Θα το αναλύσουμε αυτό σε πολύ λίγο. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Η οικογενειακή κατάσταση των ασθενών της κινητής μονάδας του Παγνή με κατάθλιψη. Έχουμε λοιπόν το 30% είναι άνθρωποι που έχουν χειρεύσει, έχουν χάσει τα δικά τους πρόσωπα. Το 5% είναι διαζευμένοι και το 63% είναι οι έγαμοι. Αυτό που πολλές φορές διαβάζουμε σε διάφορα site, ότι ο γάμος μπορεί να προκαλέσει κάποια ψυχικά νοσήματα, αυτό τουλάχιστον εδώ αποτυπώνεται, όμως νομίζω ότι έχει μία σημαντικότερη ανάλυση, πιο βαθιά ανάλυση, για να μην δώσουμε τίτλους που δεν πρέπει. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Είναι η οικογενειακή κατάσταση. Βλέπουμε καταρχήν τις περιοχές όπου πολίτες ουσιαστικά ζήτησαν βοήθεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να βλέπουμε ότι υπάρχει μια διασπορά περιοχών, άρα αντιλαμβανόμαστε ότι και οι αριθμοί από τα αστικά κέντρα του Ηρακλείου, αλλά και οι αριθμοί από την ενδοχώρα μπορούν να δώσουν μια συνολικότερη και πιο έτσι ουσιαστική εικόνα όσον αφορά τα ψυχικά νοσήματα και την περίοδο της πανδημίας στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Και νομίζω ότι είναι ο τελευταίος πίνακας. Θα βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης τους αριθμούς και έρχομαι σε εσάς, κύριε Βγότζα. Επειδή είναι στοιχεία από το 2013 μέχρι και το 2020, μέσα είναι και η περίοδος της καραντίνας και οι πρώτοι μήνες που η πανδημία άρχισε να γίνεται κομμάτι της ζωής μας.
σε συνδυασμό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητα, ελληνοτουρκικά, μεταναστευτικό, οικονομική κρίση κλπ. Έχουμε αύξηση των ψυχικών νοσημάτων ή είναι στα ίδια επίπεδα και ο κόσμος έρχεται με μεγαλύτερη ευκολία, γιατί φαντάζομαι την περίοδο της καραντίνας και από φόβο δεν ζητούσε κάποιο βοήθεια, απέφυγε να πάει σε έναν ειδικό. Η απάντηση είναι απλή. Όχι, δεν έχουμε ενδείξεις ότι υπάρχει αύξηση των ψυχικών νοσημάτων στην περίοδο της καραντίνας. Ούτε από την ψυχιατρική κλινική, ούτε από την κινητή μονάδα, ούτε από άλλες δομές. Αν μου επιτρέπετε να κάνω κάποιο σχόλιο εδώ, κάποια από τους αριθμούς που σας έδωσα. Ξέρετε, ακούτε συχνά από τους λοιμοξιολόγους για τις ευάλωτες ομάδες. Mm-hmm. Ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες? Οι ηλικιωμένοι, αυτοί που έχουν ζάχαρο, αυτοί που έχουν υποκείμενα νοσήματα κλπ. Το ίδιο ακολουθούμε σε όλους τους κλάδους της ιατρικής. Έτσι και στην ψυχιατρική υπάρχουν οι λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Και σας έδειξα μερικά νούμερα, τα οποία σπάρουμε τα νούμερα της κατάθλιψης. Βλέπετε ένα μεγάλος αριθμός από αυτούς που και έχουμε. Και μπορούμε να βλέπουμε και τα στοιχεία, ναι, να εναλλάσσονται για να σχεδόν τα κατανοούν και οι τηλεθεατές. Το 55-56% πάσχει από κατάθλιψη και άγχος. Είναι πολύ διαδεδομένες καταστάσεις, πολύ διαδεδομένες διαταραχές, τις οποίες μάλιστα θα έλεγα ότι δεν μπορούν να τις αντιμετωπίσουν μόνο τους οι γιατροί. Και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο που αφορά και τον κύριο Λιονί, σαν ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί πολλά χρόνια στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αλλά το χαρακτηριστικό για μας και αν θέλετε το εκπληκτικό ήταν ότι λέμε υπάρχει στίγμα, ο άλλος δεν θέλει να πάει να δει ψυχίατρο. Αλλά η μέση ηλικία, δεν το δείξατε αυτό, αυτών που ήρθαν σε εμάς ήταν 67 χρονών. 67. Που σημαίνει ότι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς. Και αν έβαλα κάποια στοιχεία, ξέρετε, για την κοινωνική κατάσταση και αν μένουν μόνοι, δεν θα έλεγα πως η μοναξιά προστατεύει. Να μου επιτρέψετε να το πω αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Η μοναξιά, η έλλειψη συντρόφου, κάτω από συνθήκες κρίσης, είναι παράγον μας κάνει πιο ευάλωτους. Θα δείτε ότι αυτούς που είναι πάνω από 65 χρόνια διάγνωση κατάσταση, πέραν περίπου 700 άτομα, ένα 37-38% δεν είναι με κάποιον άλλο μαζί και μένουν μόνοι. Αυτό αποτυπώνεται, κύριε καθηγητά, και με τον πίνακα, με τους ανθρώπους που έχουν χάσει τον σύντροφό τους. Ακριβώς. Που φαίνεται ότι είναι περισσότερο ευάλωτο. Σίγουρα η ανθρώπινη απώλεια είναι μια τεράστια δοκιμασία για τον καθένα από εμάς. Ναι. Ξέρετε, η μοναξιά, πια το ξέρουμε, είναι παράγον κινδύνου όχι μόνο για την ψυχική υγεία, για τη σωματική υγεία, ακόμη και το θάνατο. Οι μόνοι άνθρωποι πεθαίνουν πιο γρήγορα. Ίσως το έχετε ακούσει, στην Αγγλία υπάρχει Υπουργείο Μοναξιάς. Σε μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτό αντιμετωπίζεται σαν ένα πρώτο πρόβλημα. Το ενδιαφέρον και το εκπληκτικό με την έννοια ήταν έκπληξη. Σε ένα άλλο slide που σας έστειλα από μία έρευνα που κάναμε από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, που δημοσιεύτηκε σε συνεργασία με Γερμανούς επιστήμονες, οι γυναίκες μετά τα 65 στην Ελλάδα εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη μοναξιά από οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης. Πιο πολύ και από χώρες που πολλοί από εμάς, με βάση τα στερεότυπα, θεωρούμε ότι πάσχουν μοναξιά. Όπως η Σουηδία ή οι σκανδιναβικές χώρες. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν μπαίνει, αν θέλετε, το θέμα. Και γι' αυτό, αν θέλετε, δημιουργήσαμε και την κινητή μονάδα. Ότι η κινητή μονάδα κινείται σε όλη την ενδοχώρα για να, όχι από μόνη της, δεν μπορεί να το κάνει αυτό από μόνη της, αλλά σε συνεργασία με τους γενικούς γιατρούς στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, τις κοινοτικές και κοινωνικές δομές, την εκκλησία, την αστυνομία, τους συλλόγους, οτιδήποτε, τους εθελοντές σε μια κοινότητα, να δημιουργήσουμε εκείνο το δίκτυο, όπως είπε η κυρία Γαλανοπούλου, όπου αυτοί οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι να βρουν μια στήριξη. Ένα που κάναμε, ας πούμε, μέσα στην περίοδο του COVID, δεν μπορούσαν να έρθουν αυτοί σε εμάς. Πήγαμε εμείς αυτούς, παίρνοντας τηλέφωνα. Και έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα. Οπότε νομίζω πρέπει να το δούμε ότι, αν θέλετε και να καταλήξω εδώ, ότι αυτό που βοηθάει σε περίοδο κρίσεων, είτε υγειονομικών κρίσεων, όπως είναι μια πανδημία, είτε οικονομικών κρίσεων, η δημιουργία κοινωνικών δικτύων, πραγματικών όμως και υπαρκτών, μέσα στην κοινότητα, όχι από την Αθήνα ο φωστήρας καθηγητής, βεβαίως, μέσα στην κοινότητα, ο γιατρός, ο γενικός γιατρός που είναι αυτόν που ξέρει. Ξέρετε, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα και εδώ να τελειώσω, κύριε Δασκαλάκη. Πάω στις Μοίρες, εγώ είμαι καθηγητής ψυχιατρικής, δεν είμαι λοιμοξιολόγος, αλλά με ρωτάνε άνθρωποι
υψηλά με στην κοινότητα. Κύριε Βγότσα, τι νομίζετε να φοράμε μάσκες? Γιατί ακούνε διάφορα. Mm-hmm. Λέω να φοράτε. Λέω γιατί ρωτάνε εμένα? Επειδή με ξέρουν, ίσως σέβονται ότι αυτό που τους λέω είναι κάτι σοβαρό. Άρα σέβονται με αυτόν που έχουν μια προσωπική σχέση. Και όχι αυτόν που εμφανίζεται με ένα σποτάκι ή από την Αθήνα ή δεν ξέρω εγώ από κάπου αλλού. Mm-hmm. Δηλαδή η δημιουργία τοπικών κοινωνικών δικτύων με τη γενική ιατρική, τους ψυχιάτρους στην περίπτωσή μας, αλλά και όλες τις άλλες δομές που ανέφερα, η Εκκλησία είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι νομίζω η ασπίδα μας σε περίοδους κρίσεων. Ο κύριος Λιονής σε μια προηγούμενη εκπομπή, την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν, αλλά μιλώντας μαζί σας, κύριε Λιονή, και σε ένα δελτίο ειδήσεων, είχατε θίξει ένα θέμα το οποίο θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Ότι ο κόσμος με όλη αυτήν την βροχή πληροφοριών αρχίζει να χάνει την ψυχραιμία του και αρχίζει πολλές φορές να αμφισβητεί. Είχατε πει ότι είναι ο τρόπος που μεταφέρουμε αυτό το οποίο συμβαίνει στον κόσμο, που πολλές φορές υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοί σας παντού που είναι και λίγο κινδυνολόγοι, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Θέλω να σας ρωτήσω, ο φόβος, οποιοσδήποτε φόβος, αλλά αυτή τη στιγμή και ο φόβος του θανάτου, γιατί ο κορονοϊός στην πανδημία είναι ένας ιός που είναι και θανατηφόρος. Πόσο ρόλο παίζει σε αυτήν τη διαμορφωθήσα κατάσταση στη νέα πραγματικότητα? Έχει γιγαντωθεί? Ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω πολύ σύντομα. Μου επιτρέψετε μια προσθήκη σε αυτά που είπε ο καθηγητής ο κύριος Βγότσας. Δίπλα στη μοναξιά, επιτρέψτε μου να εισάγω και έναν όρο που έχουν μια μικρή επικάλυψη, η κοινωνική απομόνωση. Mm-hmm. Η κοινωνική απομόνωση είναι ένας ισχυρός προσδιοριστής της ευαλωτότητας. Δεν σημαίνει κάποιος ότι, που είναι μοναχικός, που μένει μόνος, ότι έχει μοναξιά. Αυτός που είναι κοινωνικά απομονωμένος έχει μοναξιά και έχει και μεγάλο κίνδυνο να κάνει λίμωξη για πολλούς διαφόρους λόγους με σοβαρή εξέλιξη από τον COVID. Το αναφέρω αυτό γιατί η κοινωνική απομόνωση θεωρείται από το 2007 και προσδιοριστής της καρδιογειακής νόσου. Και με τη σειρά του το υποκείμενο αυτό νόσημα, η καρδιογειακή νόσος, αυξάνει την ευαλωτότητα. Συνεπώς, ένα από τα μεγάλα μηνύματα είναι πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό το φράγμα της κοινωνικής απομόνωσης που είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Τώρα όσον αφορά... Που γιγαντώνεται αυτή την περίοδο. Που γιγαντώνεται. Επειδή την άλλη φορά είχαμε μιλήσει, είναι αλήθεια και είναι σε αυτό που είπε και ο κύριος Βγότσας. Έχει μεγάλη σημασία πώς κοινωνούμε τα νέα. Όταν κοινωνούμε τα νέα και κυρίως από μακριά και μάλιστα προσφέροντας μόνο πιθανότητες κινδύνου και οτιδήποτε άλλο, είναι φυσικό αυτό να προκαλεί όχι μόνο άγχος, στρες, αλλά και να ανεβάζει το φόβο και τον πανικό. Γι' αυτό το λόγο έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που μιλάμε και ο πομπός αυτός που το λέει, αλλά και το μήνυμα. Και είναι αλήθεια και αυτό το διδάσκουμε και χρόνια το λέμε, ότι κανένα μήνυμα δεν έχει αποτέλεσμα αυτό που επιθυμεί ο πομπός, αν και συγχρόνως δεν έχει το στοιχείο της ενθάρρυνσης, της παρότρησης και της κινητοποίησης. Αυτό όμως, κύριε Δασκαλάκη, είναι θέμα τέχνης, όπως είπε ο κύριος Βγότσας. Είναι θέμα εκπαίδευσης. Γι' αυτό το έχει σημασία. Αυτοί που βγαίνουν στις τηλεοράσεις να μιλάνε, πρέπει να είναι πεπαιδευμένοι στην επικοινωνία. Λυπάμαι που το λέω, δεν είναι όλοι. Νομίζω ότι είπατε μια πολύ μεγάλη αλήθεια και είναι μια αλήθεια που κανείς δεν την αμφισβητεί. Κυρία Γαλανοπούλου, οι νέοι, επειδή στη συνέχεια θα μιλήσουμε με νέους ανθρώπους, δηλαδή θα σας πω ένα παράδειγμα. Παιδιά που πάλεψαν για να καταφέρουν την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο και ξαφνικά δεν γνωρίζουν αν πρέπει να πάνε να φοιτήσουν ή αν θα ξεκινήσουν τις σπουδές τους, αν θα τις ολοκληρώσουν στο χρονικό διάστημα το οποίο έχουν προγραμματίσει μέσα στο μυαλό τους. Έχουν επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση. Το πιο απλό. Παιδιά 18, 19, 20 ετών, αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερες ηλικίες που δεν μπορούν να βγουν να διασκεδάσουν. Που στις 12 η ώρα βλέπουν το φάρο του περιπολικού να περνάει έξω από το μαγαζί το οποίο κάθονται να πιούν ένα ποτό. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια πιεστική κατάσταση στην καθημερινότητα. Κοιτάξτε, συνεχίζοντας αυτά που έχουν πει ήδη οι καθηγητές, να πω ότι το πώς θα αντιδράσει κανείς σε ένα πιεστικό γεγονός εξαρτάται από το πόσο ευάλωτος είναι ο ίδιος. Αν προϋπάρχουν δηλαδή όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, mm-hmm. Και αν υπάρχουν δίκτυα υποστήριξης. Η ηλικία από μόνη της δεν προσδιορίζει κάτι. Ειδικά στις νεαρές ηλικίες θα έλεγα ότι μάλλον μπορούν να ανταπεξέλθουν ευκολότερα από ό,τι είδαμε σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι είναι απομονωμένοι κοινωνικά. Και επιπλέον, για να ενισχύσω, να συνεχίσω λιγάκι αυτό που είπατε πριν, για τις γυναίκες οι οποίες είναι και έγγαμες.
Μιλάμε για γυναίκες όμως οι οποίες είναι άνω των 65 έγγαμες, που αυτό που έχουμε δει τουλάχιστον στην επαρχία, ένας επιπλέον ρόλος που έχουν και είναι πολύ επιβαρυντικός για την υγεία τους και οργανικά αλλά και ψυχικά, είναι ο ρόλος του φροντίζει. Το γεγονός ότι οι γυναίκες είστε περισσότερο ευάλωτες στο κομμάτι των ψυχικών νοσημάτων, αυτό αποτυπώθηκε και από τους αριθμούς που είδαμε. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Δηλαδή, στον κορονοϊό είναι περισσότερο ευάλωτοι οι άντρες και δίνουν μια εξήγηση οι ειδικοί. Στα ψυχικά νοσήματα υπάρχει εξήγηση? Δουλεύει περισσότερο το γυναικείο μυαλό, επιφορτίζεται περισσότερο με πίεση, ας πούμε? Κάποιος από τους παράγοντες που σας ενέφερα, τουλάχιστον για αυτό που βλέπουμε για τους πληθυσμούς άνω των 65, οι γυναίκες απομονωμένες, νομίζω ότι είναι μια πληθώρα παραγόντων και οι ρόλοι με τους οποίους καλείται μια γυναίκα και στην επαρχία και πώς, τι αναμένεται από εκείνη, νομίζω είναι που συμβάλλει στο αν θα είναι περισσότερο ή λιγότερο ευάλωτη στην κατάθλιψη, στην αγχώδια ταραχή.